Κάποιος που υποκινεί μια εκστρατεία εναντίον σου. Ίσως υπάρχει και μια κλίκα, να το πούμε έτσι, που δεν με συμπαθεί τόσο πολύ. Κάτι τους πειράζει πάνω μου, το οποίο εγώ δεν βρίσκω το λόγο. Τι είναι αυτό που τους ενοχλεί. Θα φανεί στην πορεία. Επίσης, ό,τι χειρότερο, ρατσιστικό, τελείως. Δηλαδή, θα με πούνε φεμινίστρια, δεν είμαι. Να με πούνε τι, ότι γύρισε και μου είπε εσύ σταμάτας, μιλήσει κάποιος παντελονάτα και αρσενικά. Κοκκινίζω. Γύρισε και είπε στη Σπυριδούλα σε κάποια φάση ότι εσύ είσαι γυναίκα, μην μιλάς, κάτι τέτοιο της είπε. Απάντησε μου αρσενικά. Απάντησε μου αρσενικά. Είχε ή δεν είχε, ρε φίλε. Εντάξει, ο άνθρωπος νομίζω δεν είχε βρεθεί ακόμα λέξη που να τον περιγράφει. Είπε ψέματα, απλά για να καλύψει τον κόσμο. Με πείραξε πάρα πολύ η στάση του. Αυτό είναι μια κουβέντα που έπρεπε να την κάνει είτε από χτες που συζητούσαμε όλοι στο σπίτι, είτε να μας το πει μετά ότι τον πείραξε. Χθες το βράδυ είχα συναντήσει τα παιδιά στο δωμάτιο, αλλά δεν φάνηκε κανένας να με στοχοποιήσει μπροστά μου. Όλα φανήκανε μετά στην πορεία. Εγώ πάντως, Παντελή, για να είμαι δίκαιος απέναντι σε αυτό που λέμε, είναι ότι μεταφέρουμε την εντύπωση που μας παρουσιάστηκε ότι εκεί θα υπήρχε ένα μανιτάρι σωτέ. Δεν ξέρω το διαδικαστικό. Ναι. Ότι έλειπε ένα σωτέ μανιτάρι. Εσύ το είδε σαν να έχει μανιτάρι. Έψαξες. Εσύ έψαξες. Παντελή μου, δεν το λέω προσωπικά. Κάτσε λίγο. Δεν το λέω προσωπικά για να σε κατηγορήσω. Ο μόνος που έπιασε μανιτάρι ήταν ο Χαράλαμπος που τον είδε που έπιασε από το καλάθι. Είχε ή δεν είχε. Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει, ωραία. Εντάξει, την απάντηση την πήραμε. Στα 50 λεπτά θα μπορούσαμε άνετα να. Γινόταν αυτό που λέει στέκει, ρε φίλε. Εγώ είπα όμως, άμα είχε άλλα μανιτάρια. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος και να λέω τα πράγματα ότι είναι. Ναι, εννοείται. Το λάθος μου το παραδέχομαι, αλλά λέμε τα πράγματα και όπως είναι. Δεν απαντούσε ναι, γιατί ήξερε ότι είχε. Δεν απαντούσε. Γιατί κατά βάθος είναι καλό παιδί και δεν θέλει να λέει ψέματα. Κατά βάθος. Και δεν το πήγαινε η καρδιά του να πει ψέματα.